Καλησπέρα, Στέργιο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα και στους φίλους του Λίμπρο. Τώρα δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχει, δεν έχει προπόνηση η ομάδα το πρωί. Α. Έχει το απόγευμα. Mm. Άρα δεν συμβαίνει τίποτα. Οι παίκτες είναι στο ξενοδοχείο, ξεκουράζονται. Άλλοι PlayStation, άλλοι τηλεόραση. Πες και αυτό το ωραίο που είπες. Κάποιοι λίγοι διάβασμα. Αυτό το ωραίο που είπες, τα βιβλία. Τώρα εντάξει, είναι ντροπή να διαβάζει παίκτες του ΠΑΟΚ βιβλίο τώρα. Εντάξει. Είναι δυνατό. Βέβαια, είναι τόση απελπισία στα κενά, χωρίς προπονείς δηλαδή εκεί στις προετοιμασίες. Οπότε μπορεί να πάει κάποιος και σε ένα βιβλίο. Για μένα πρέπει να πάει σε ένα βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, όλους μας αρέσει η μουσική, σειρές, ο ύπνος, αλλά. Καταρχάς, όλοι παιδάκια είναι. Είναι μια ωραία συνήθεια. 20χρονοι, 25χρονοι. Μπορεί να διαβάζουν τα μαθήματά τους. Δίνουν αύριο αυτό, ναι. Χημεία. Είναι και αυτό. Άρα δεν έχει τίποτα. Περιμένουμε απλά το απόγευμα έτσι για να κλείσουμε τα εύκολα. Περιμένουμε να δούμε Βιερίνια στην προπόνηση. Να είναι η ώρα του αρχηγού σιγά-σιγά. Τι κάνει ο αρχηγός. Να μπει στην εξίσωση. Σήμερα η πληροφόρηση λέει, και όπως λέει και ο ίδιος ο Βιερίνια, ότι θα μπει κανονικά. Άρα τελείωσε αυτή η περίοδος. Να μπει με το καλό, να μην έχει θέματα. Να είναι στην εξίσωση για τα δύο μάτς με τους Βούλγαρους. Τώρα που το ανέφερα, εμένα μου αρέσει ο Τσαούσης Γιώργο και στις προπονήσεις και στο χθεσινό παιχνίδι. Και είπα την πρώτη στιγμή πριν η ομάδα ανέβει ότι δεν είναι τα παιδιά ο Τσαούσης που ανεβαίνει για να πάρει ευκαιρία και να δούμε αν θα μείνει. Νομίζω ότι ήταν η λυμένη απόφαση να μείνει και μαζί με Βιερίνια και Ράφα Σουάρες να είναι η τριάδα στο αριστερό άκρο της. Ήταν και άτυχος εκείνη τη φάση με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν πειράζει, κάθε πόδι σε καλό λένε. Εντάξει, μικρός είναι. Γίνεται. Δεν έχουν κάνει λάθη είναι... παιχταράδες εκατομμυρίων σε τελικούς. Τώρα εντάξει, το σταθμό στο μικρό. Άλλοι κλίστερσαν σε πέναλτι και έχασε η Λίβερπουλ. Πρωταθλήματα, εντάξει, τι λέμε τώρα. Σπανούλης. Και έχασαν Champions League. Με εξητάρει αυτό το νέο ξεκίνημα στη ζωή μου, λέει ο Σπανούλης. Μια χαρά. Προπονητής παρουσιάστηκε. Δήλωση. Ωραίος ο Βασίλης. Ναι, ναι, και ωραία οικογένεια έχει κάνει και τεράστια καριέρα και μια χαρά. Έτσι. Νομίζω απολαμβάνει την εκτίμηση σχεδόν όλων των φιλάθλων. Mm. Σχεδόν όλων. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ωραίος. Για πάμε. Τι γίνεται τώρα εκεί. Κοίταξε, άκουσα και τον Γρηγόρη, άκουσα και τον Μιχάλη, άκουσα και σένα. Να είναι καλά το ίντερνετ. Mm. Βοηθάει πάρα πολύ. Γενικότερα. Και εμάς και τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Εγώ αυτό μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι αν ήταν στο χέρι του Τσόλακ θα ήταν χθες στη Γλασκόβη, δεν θα έπαιζε καν στο φιλικό. Διάβαζα τώρα και ένα δημοσίευμα πριν από λίγα λεπτά. Έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Rangers, γράφουν οι Σκοτσέζοι και τα βρήκαν λέει οι δύο ομάδες στα 1,8 εκατομμύρια λίρες. Τώρα σημερινό σκοτσέζικο. Σημερινό επικαλείται δημοσίευμα σημερινής εφημερίδας που γράφτηκε χθες. Ναι, αυτό. Άρα δεν μπορεί να είναι ενημερωμένη, γιατί ξέρεις στη Σκωτία και γενικότερα στην Ευρώπη δεν κλείνουν οι εφημερίδες η ώρα 2. Να περιμένουμε να γράψουμε και αυτό. Κλείνουν 5, 6 ώρα 7 και σου λέει ότι να μάθεις θα το μάθεις στην αυριανή εφημερίδα. Mm. Δεν είναι το ελληνικό ότι κλείνει παλιά εφημερίδα στα καλά χρόνια 2-3 ώρα. Το κάναμε ολονύκτιο. Λοιπόν, σημειώνει βέβαια το άρθρο το. Μια σελίδα που λέγεται ibroxnews.com ότι έβαλε φρένο ο Λουτσέσκου στη μεταγραφή. Δίνει δίκιο ο συντάκτης του κειμένου στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Γράφει ότι κανείς δεν θέλει να μείνει χωρίς επιθετικούς. Θα πρέπει να περιμένει λίγο ο Τζιοβάνι Φαμπρόνχορστ, αλλά δεν μπορεί να περιμένει και για πάντα. Στο διαβάζω όπως ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι το θέμα. Ακριβώς όπως το περιγράφει. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν το δέχτηκε καλά ο Τσόλακ το χθεσινό. Δηλαδή δεν ήταν χαρούμενος και είπε εντάξει μωρέ δεν έγινε τίποτα, πάμε μάγκες να παίξουμε το φιλικό με την Go Ahead. Mm-hmm. Δεν θα πω όμως ότι τα έκανε και έφερε τα πάνω κάτω. Αναποδογύριζε τραπέζια και πετούσε ποτήρια στον προπονητή και στους συμπαίκτες του. Mm-hmm. Αλλά θέλει να φύγει. Και εγώ του δίνω δίκιο και εγώ θα ήθελα να φύγω. Και να πάω στη Rangers. Αν ήθελε να φύγει να πάει στην... Στο Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, ναι. Θα έλεγα ότι εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Αν θέλει να φύγει, ας φύγει. Αλλά είναι απόλυτα λογικό ο Τσόλακ να θέλει να φύγει, γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκε και φταίει και αυτός γι' αυτό ότι είναι το νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ. Ούτε με Αμπέλ Φερέιρα, ούτε με Πάμπλο Γκαρσία, ούτε με Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα κάτι δεν κάνει και αυτός από την πλευρά του. Αλλά είναι οι περιπτώσεις που εγώ θεωρώ, Γιώργο, ότι απλά δεν κολλάνε σε μια ομάδα. Θα κολλήσει μια χαρά στη Rangers, αν την κομπάει, που εγώ νομίζω είναι θέμα χρόνου.
αυτό που πρέπει να μας, να μας προβληματίσει, γιατί αυτή είναι η ουσία του θέματος, ότι ναι, ο ΠΑΟΚ έκανε την πρόταση. Η αρχική ήταν χαμηλή της Rangers. Ανέβαινε, φτάσανε περίπου να βρεθεί χρυσή τομή και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει κάτι έτοιμο. Φύγε Τσόλακ χθες το μεσημέρι, έλα Γιώργο Ζαγόρα το βράδυ, πάρε το αεροπλάνο και έλα. Και κάπως έτσι μπήκε το φρένο. Άρα το δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Όχι, για... δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν. Εκείνο ήταν έτοιμος για μένα. Δεν ήταν. Είχε κάτι στα μπάρη και κάτι στράβωσε. Είναι σε διαπραγματεύσεις με κάποιον ποδοσφαιριστή και δεν γνωρίζω ΠΑΟΚ ότι αύριο το απόγευμα θα έρθει. Δηλαδή υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος. Mm. Για μένα δεν είναι. Παράσιμο. Όχι για τον Ρασβάνο Τσέσκου, για τον ΠΑΟΚ γενικότερα και τον Ζωζέ Μπότο ειδικότερα. Θα πει κάποιος, ρε φίλε, έχει να ασχοληθεί με 50 θέματα ο Μπότο. Ναι, τα οποία τα 45 δεν είναι δικά του. Δεν τα δημιούργησε ο ίδιος. Δεν ήταν και πέρυσι στην ομάδα και άφησε 15 συμβόλαια να αιωρούνται και να φεύγουν παίκτες, να έρχονται, να πουλάει, να αγοράζει. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε στο μυαλό του από νωρίς τη σεζόν. Να πω Μάρτιο, φαντάζομαι ότι ο Τσόλακ δεν πολύ κολλάει. Και θα έπρεπε να κάνει όχι απλά προεργασία, να έχει έτοιμη λύση. Και αν θες το ιδανικό για μένα, να πάρει επιθετικό Γιώργο και να δει μετά πώς θα πουλήσει τον Τσόλακ. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ την έχει πληρώσει και την έχει πληρώσει άσχημα. Κάθε άλλο παρά παράσημο είναι το γεγονός ότι παραμονή του αγώνα με την Κράσνονταρ, του πιο σημαντικού ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ, για να μπει στους ομίλους επιτέλους του Champions League, έφυγε ο Τσούμπα. Και μετά δήλωνε ο Τσούμπα όταν επέστρεψε, ναι, θα μπορούσα να μείνω και δεν ήταν στα πράγματα. Ναι, και ναι. Εντάξει, έπαιξε ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Τσούμπα. Και με τον Τζόλακ να είναι δύο μέρες στην ομάδα. Έπαιξε. Έπαιξε χωρίς το Μάτος. Έπαιξε. Έπαιξε χωρίς το Βιερίνια. Έπαιξε. Το τι έγινε, πώς έγινε, δεν απασχολεί τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανέτοιμος. Και σου λέει τώρα ο Λουτσέσκου, κάτσε μη φύγει ο Τσόλακ. Ο Κούτσιας δεν υπάρχει στην προετοιμασία, είναι με την εθνική ομάδα τη Μεσογειακή, αλλά και να ήταν, δεν νομίζω να απασχολεί πολύ το Λουτσέσκου. Το είπα από το απόγευμα της Δευτέρας αυτό το πράγμα. Κάτσε μη μείνω μόνο με τον Ολιβέιρα για να παίξω δύο παιχνίδια και να είναι γερός και ο Πορτογάλος. Αν νιώσει ότι η μασχάλη του πονάει και το δάκτυλο θα κλαίμε όλοι μαζί, θα κάνουμε βουντού να είναι έτοιμος. Δεν είναι τώρα αυτά σοβαρά πράγματα και σου λέει ο Λουτσέσκο όχι. Και αν αυτός που λέει ο Μπότο ότι ο Γιώργος Ζαγόρας, ο παιχταράς από την Ισπανία θα έρθει αύριο και τελικά δεν έρθει, τι θα κάνω εγώ? Ποιος θα παίξει? Ακριβώς έτσι είναι. Δεν. Για μένα ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι προετοιμασμένος. Για πάνε δεχόμενο. Δεν σου λέω τώρα, κοίταξε Γιώργο, για να δώσουμε και το δίκιο στον ΠΑΟΚ. Δεν προέκυψε μια κινέζικη ομάδα που σου λέει ψηλό παλικάρι ο Τσόλακ θα κάνει πλάκα στο κινέζικο πρωτάθλημα, πάρτε 5 εκατομμύρια ευρώ και δώστε τον. Να πεις ρε φίλε, μας πιάσαν στον ύπνο. Ναι. Τι να κάνουμε. Και είναι και πολλά εδώ τα λεφτά. Ενδιαφέρεται 2 μήνες. Άρα λοιπόν, ή το κόβεις μαχαίρι, ή δουλεύεις πάρα πολύ γρήγορα και αποφασιστικά για να φέρεις τον επιθετικό. Και ξαναλέω, το ιδανικό είναι πριν φέρεις τον αντικαταστάτη, πριν πουλήσεις, να έχεις φέρει τον αντικαταστάτη. Γιατί δύσκολα θα έμενε και θα μείνει ο Τσόλακ στο ράφι. Για να πεις ότι αν μείνει ρε φίλοι, τι να τους κάνω τρεις. Κάπως έτσι έχει το έργο. Άρα επαφίεται στον Λουτσέσκου μέσα από το κουβεντολόι να πείσει τον Τσόλακο. Στέργιο, από αυτούς που έχει εκεί, από αυτούς που έχει εκεί ο Λουτσέσκου, δεν υπάρχει κάποιος από τον ΠΑΟΚ Β, ας πούμε, που παίζει σεντερφόρ εκεί? Όχι, δεν υπάρχει. Λάθος. Δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρχει ο Κορτεζιάννη. Ναι. Λέω ένα επιθετικό του ΠΑΟΚ Β. Μου το γράφουν εδώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι θα πείραζε. Δεν σου λέω εγώ για τη χρονιά, για τις προπονήσεις. Δηλαδή έχουμε τον Ολιβέρα, τον Τσόλακ, να μην έχουμε ακόμα έναν. Δηλαδή, τι να σου πω, παθαίνει μία ίωση ο Ολιβέρα. Έχει μία ευαισθησία με την άνοιξη και το καλοκαίρι και 2 μέρες φτερνίζεται συνέχεια. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος φόρο να βγαίνει η προπόνηση. Δεν ξέρω γιατί δεν ανέβηκε κάποιος από τον ΠΑΟΚ Β. Έτσι, από την ΚΑΠΑ 19, όχι απαραίτητα τον ΠΑΟΚ Β. Εντάξει, κάπως έτσι έχει το story, άρα πρέπει να πιστεί ο Τσόλακ ότι φίλε μην το πολυζορίζεις, μια χαρά είσαι και εδώ. Σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Ο Κούτσιας πότε τελειώνει από εκεί?
Μεσογειακό. Ο Κούτσης τελειώνει 6-7. Δεν το παρακολουθώ να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν νομίζω να ανέβει πάνω. Γιατί? Δεν ξέρω και τι κάνει η εθνική καν. Τώρα να ανέβει για 2 μέρες, 3, ξέρω εγώ. Έχει νόημα. Ξέρω εγώ. Τώρα χωρίς επιθετικό και αν θα φύγει ο Τσόλα. Δεν τον βλέπει καλά τον. Το έλεγα νωρίτερα και με τον Κώστα Κούση. Και ήμουν πολύ προσεκτικός αυτά που έλεγα. Δεν έχει πείσει ο Κούτσιας τον Λουτσέσκου ότι είναι διατεθειμένος να βάλει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του, να ακούσει κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα του Λουτσέσκου. Αλλά επειδή δεν έχω ούτε εγώ ούτε εσύ εικόνα πώς ήταν πέρυσι οι προπονήσεις, και φυσικά δεν είναι εδώ ο Κούτσης για να τον βλέπουμε με τα μάτια μας, δεν μπορώ να πω εγώ ότι αν λέει κάτι ο Λουτσέσκου, αν λέει κάτι ο Μπότο, αυτό είναι. Ναι, ναι. Γιατί ο καθένας θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Δεν θα μπορούσε να πει ο Λουτσέσκο ή ο Μπότο ή κάποιος άλλος από το team ότι ο Κούτσης θα κάνει τέλεια όλα στην προπόνηση, αλλά ο Λουτσέσκο δεν τον βάζει. Άρα λοιπόν. Όχι, αλλά είναι ένας παίχτης που γίνεται συζήτηση για την αξία του. Γι' αυτό λέω, δεν είναι ένας παίχτης απλά που παίζει τη β' ομάδα, ας πούμε, και λέμε: OK, υπάρχει ένας επιθετικός εκεί που λέγεται Κούτσιας. Ξέρω ότι γίνεται συζήτηση, ξέρουμε όλοι ότι γίνεται συζήτηση για το όνομά του, για την αξία του μάλλον, και ότι τον παρακολουθούν ομάδες δυνατές. Ονόματα μεγάλα. Δεν μπορεί αυτός να μην. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Αυτά. Συνεχίζουμε να λέμε, Γιώργο, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Αυτό, ναι, βέβαια, εκεί μπαίνει τελεία. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ξέρει ο προπονητής καλύτερα. Συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται εγώ να φαγώνω με τα ρούχα μου γιατί δεν παίζει ο Λίρατζης και ο Τσιγκάρας και παίζει ο Εσίτη και ο Ροντρίγκο Σοάρες. Και τελικά να αποδεικνύεται ότι κακώς ο Λουτσέσκου δεν έβαζε Τσιγκάρα και Λίρατζη από τον Οκτώβριο και τους έβαλε Δεκέμβριο, όταν σφίξαν τα γάλατα. Δεν έχει δηλαδή ο προπονητής το αλάθη του, αλλά συνήθως, μάλλον πάντα ξέρει περισσότερα από εμάς. Αλλά καμιά φορά κάνουν λάθη και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Δύσκολο θέμα. Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί που στον ΠΑΟΚ δεν έχει την αναγνώριση που πιστεύει ότι πρέπει να έχει, να τον θέλει οι Rangers. Με ένα Άιμπροξ που χωράει, ξέρω εγώ, 60-70 χιλιάδες κόσμου και γεμίζει κάθε Κυριακή. Το είπε και ο Μιχάλης νωρίτερα. Η Rangers έπαιξε τελικό Europa League. Ναι, ναι. Η Rangers διεκδικεί τίτλο. Η Rangers είναι τεράστιο μέγεθος και με ιστορία. Να σε θέλει η Rangers και εσύ, ας πούμε, να έχεις το μυαλό σου στον ΠΑΟΚ. Εκεί επαφείται στον επαγγελματισμό. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Στον επαγγελματισμό του ποδοσφαιριστή. Mm. Ότι κοίταξε, με πληρώνει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να είμαι στο εδώ 100%. Είναι αυτό εφικτό? Δεν νομίζω, αν βάλουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Και ο Λουτσέσκου, με την ικανότητα που έχει στο κουβεντολόι, να πάρει από κοντά τον Τσόλακ και να τον πει τουλάχιστον, αδερφέ, μέχρι τα 2 μάτς, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με επιθετικό, δώσε τα πάντα, να περάσουμε τους Βούλγαρους και θα έχουμε βρει επιθετικό. Έτσι. Αυτές είναι οι δικές μου εικασίες και σκέψεις. Εγώ στο τέλος εικάζω και έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραμείνει ο Τσόλακ. Αλλά μπορεί να φύγει 15 Αυγούστου ή να φύγει 20. Δεν νομίζω τώρα δηλαδή, όσο και να θέλει ο Τσόλακ, που ξαναλέω δεν το πήρε και πολύ καλά όλο το χθεσινό, δεν μπορεί να φύγει μόνος του. Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, για να το κλείσουμε, αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση. Αρχίζει λίγο και κουράζει, Γιώργο. Όχι τώρα φέτος, και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, χωρίς να έχω τίποτα με το Λάμπρου, παράδειγμα, ίσα τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Όχι για το επίπεδο του ΠΑΟΚ, βέβαια. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Δεν γίνεται τώρα ο Λάμπρου να ξαναγυρνάει για τέταρτη φορά στον ΠΑΟΚ. Εγώ όταν άκουσα να λες την ενδεκάδα χθες. Γύρισε. Νόμιζα ότι έκανες λάθος, Στέργιο. Πήγε στην Ολλανδία, ξαναγύρισε. Ξαναπήγε Ολλανδία, ξαναγύρισε. Προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Πήγε στον Όφη, έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Τον θέλει Όφη. Δεν θέλει ο Λάμπρου να γυρίσει. Τον λέω ΠΑΟΚ, δεν έχουμε και πολλούς εξτρέμ. Δεν έρχεσαι στην Ολλανδία να κάνεις μια προετοιμασία. Τώρα αυτό δεν δείχνει σοβαρότητα. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, ναι. Ο Λάμπρου είναι στην ομάδα από το 17. Έχουμε 22. Δηλαδή είναι κρίμα και για το παιδί, κρίμα και για τον ΠΑΟΚ όμως. Έτσι είναι. Κάπου λίγο να το κάνουμε αυτό, λίγο κάπως αλλιώς. Ωραίες οι θεωρίες και του Λουτσέσκου και του Μπότο και τι ωραία και ναι, αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει επιθετικός. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιθετικοί. Ελεύθεροι. Πάρε ένα δανεικό να κάνει τη δουλειά σου, αφού έχει τον Ολιβέιρα που ξεκίνησε καλά. Μακάρι το παιδί να είναι καλά μέχρι το τέλος της σεζόν και σε όλη την καριέρα του. Βρες κάτι άλλο, δανείσου, πάρε, κάνε κάτι.
Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο ΠΑΟΚ που δίνει συμβόλαια 600, 700, 1 εκατομμύριο ευρώ δεν μπορεί να βρει επιθετικό καλύτερο του Τσόλακ. Δεν έχει καμία λογική. Έτσι είναι. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα με το Στέργιο στο pressing. Θα είμαστε όλοι, να ξέρετε, λίγο μετά τι 4.30 εκεί που θα είμαι και εγώ. Δεν πήγε κανένα άλλο όμως, Γιώργο. Μην το κάνουμε πάλι. Ναι. Όχι, τελειώσαμε το Τσόλακ. Γι' αυτό λέω τη συνέχεια θα την έχουμε στο pressing μετά μαζί όλοι. Ευχαριστώ, Στέργιο. Να είσαι καλά.